Καλησπέρα, Σύση. Καλησπέρα. Χαίρομαι που είσαι εδώ. Αν και ο λόγος που σε φέρνει κοντά μας δυστυχώς δεν είναι μόνο η συμμετοχή σου στο Nomads και η εντυπωσιακή σου εμφάνιση και παρουσία εκεί, αλλά και όλο αυτό το οποίο ακολούθησε μετά από την αποχώρησή σου. Ακριβώς. Η οποία ολοκληρώθηκε με μια πάρα πολύ ωραία και πρωτότυπη πρόταση γάμου, την οποία από ό,τι φάνηκε από την παραγωγή κανείς δεν την περίμενε. Για να είμαστε σήμερα εδώ, διότι έχεις δημοσιοποιήσει, αν θέλεις, ως λόγο και αιτία του χωρισμού σας, την κακοποίηση που ζητεί από τον σύντροφό σου. Μάλιστα. Τι ακριβώς έχει γίνει, πώς καταλήξαμε εδώ που καταλήξαμε? Η αλήθεια είναι ότι η ιστορία αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πόσο καιρό ήσασταν με τον σύντροφό σου? Ήμασταν ούτε 11 μήνες μαζί. Mm-hmm. Για να μπω σε λεπτομέρειες, η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να αναφέρω λεπτομέρειες. Εγώ μέσα από αυτή την κοινοποίηση που έκανα στα social media μου, ήθελα να περάσω ένα κοινωνικό μήνυμα. Mm-hmm. Μπήκα σε διαδικασία να θέσω τους ακόλουθους μου να ρωτήσουν κάτι. Και ήταν μία ερώτηση από μία κοπέλα, η οποία ήταν μικρής ηλικίας, και με ρωτάει γιατί χώρισες με το σύντροφό σου. Είχαν βάσει δύο στιγμιότυπα, το βιντεάκι που ουσιαστικά δείχνει, το οποίο δεν είναι ολόκληρο, το έχω και εγώ στην κατοχή μου. Δυστυχώς, έχει ανεβεί χωρίς λόγια. Τα λόγια μου όμως λένε άλλα πράγματα. Αυτά βέβαια είναι στα χέρια του δικηγόρου μου. Κάθε αυτό το βίντεο που ανέβασε εκείνος, που εκείνος, στα χιόνια και παίζεται. Ουσιαστικά είμαι στα χιόνια. Mm-hmm. Το συγκεκριμένο βιντεάκι το έχω κι εγώ. Mm-hmm. Το οποίο διαρκεί 32 δευτερόλεπτα. Ναι. Όταν τραβάς ένα βιντεάκι για τα social media, mm-hmm, ποτέ δεν θες να δείξεις ότι είσαι στενοχωρημένος και ότι πονάς. Ναι. Λοιπόν, όμως, σε αυτό το βιντεάκι, στην αρχή που δεν φαινόμαστε, λέω κάποια πράγματα, mm-hmm, τα οποία είναι η αλήθεια. Mm. Τον προκαλώ, αφού έχει ανεβάσει το βιντεάκι και το έχει ολόκληρο, ας το ανεβάσει... Αφού το έχεις κι εσύ, λοιπόν, εγώ αυτό το βιντεάκι... δεν θέλω να κάνω, δεν μπήκα στη διαδικασία να δώσω στοιχεία και να πω ότι είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Ο ίδιος μπήκε. Να σε ρωτήσω τώρα, ναι, λοιπόν, κάτι. Πώς μπήκαν οι υποψίες, μάλλον στους followers σου, να σε ρωτήσουν αν χώρισες με τον σύντροφό σου? Είχα σβήσει όλες τις φωτογραφίες μας. Το, ναι, γι' αυτό σε ρώταγα. Επειδή μπήκα στο προφίλ σου, δεν βρήκα καμία φωτογραφία με τον πρώην σύντροφό σου. Όχι, τις είχα αφαιρέσει. Ανέβαζε, δεν ανέβαζε. Τόσο καιρό περνούσα αρκετά δύσκολα, θα έλεγα. Εσύ ανέφερες ήδη αρκετές φορές από την ώρα που ξεκινήσαμε τη συνέντευξη ότι περνούσες δύσκολα. Τι ακριβώς εννοεί με αυτό? Έχω δύο ραγισμένα πλευρά. Θα πω το τελευταίο συμβάν που ουσιαστικά με έκανε να ξυπνήσω και να φύγω από αυτή τη σχέση. Ήμασταν στο σπίτι που ουσιαστικά συγκατοικούσαμε συσταγωγικά. Αυτός ο τσακωμός ξεκίνησε για το λόγο ότι μου είχε στείλει ένα παιδί μήνυμα και εγώ έτυχε να απαντήσω. Αυτή ήταν η αφορμή που ουσιαστικά τσακωθήκαμε. Σου είχε στείλει κάποιο ερωτικού περιεχομένου μήνυμα και εσύ απήντησες? Όχι, δεν απάντησα ερωτικά. Mm-hmm. Απάντησα τυπικά γιατί γνωριζόμαστε. Και εντάξει, τώρα δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, ναι, ακριβώς. Ξεκινάει και μου ρίχνει μία κλωτσιά στο πόδι. Φωνάζω και του λέω πονάω. Μου λέει μη στεναχωριέσαι, θα περάσει σε μισή ώρα. Και του λέω συγκεκριμένα, αν ρίξω την τηλεόραση από το κομωδίνο θα περάσει σε μισή ώρα. Τσατίζεται και μου ρίχνει κλωτσιά. Πέφτω προς τα πίσω και αρχίζω και φωνάζω και δεν μπορώ να ανασάνω. Μάλιστα, ήταν η μητέρα του στο σπίτι. Και φωνάζει, Σύση, είσαι καλά? Εκείνη τη στιγμή με αγκαλιάζει ο ίδιος και μου λέει, μη μιλήσεις. Ανοίγει την πόρτα η μητέρα του και λέει, Χρήστο, όλα καλά? Λέει, τίποτα, παίζαμε. Και γουρλώνει τα μάτια μου προς εμένα, με θυμό, για να μην πω τίποτα. Και λέω, εντάξει, όλα καλά. Ο πόνος ήταν αφόρητος. Ο ίδιος πήγε εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα το βράδυ για τη δουλειά. Συγγνώμη που δεν μπορώ να μιλήσω, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω κλάψει πάρα πολλές φορές.
Έφυγε λοιπόν εκείνος για τη δουλειά. Ωραία, εγώ έκατσα, συγγνώμη, έκατσα στο σπίτι και πρώτη φορά ένιωσα να πονάω. Πρώτη φορά με είχε χτυπήσει τόσο δυνατά. Ήταν μία μέρα πριν τις 31, δηλαδή πριν την αλλαγή ουσιαστικά. Πριν παραμόνη την πρωτοχρονιά. Και είχαμε κανονίσει να φύγουμε κιόλας μάλιστα στο χωριό του. Την επόμενη μέρα συγκεκριμένα σκεφτόμουν να φύγω. Αλλά είχα πάθει ένα σοκ και πονούσε το σώμα μου πρώτα πάρα πολύ το σώμα μου. Δεν μπορούσα να ανασάνω, δεν είχα την ψυχολογική διάθεση να κάνω το οτιδήποτε. Και σκεφτόμουν τόσο μηχανικά και λέω, έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε αυτό και αυτό. Εσύ να πονάς το σώμα σου, ναι, όλη αυτή την ώρα. Του το είπες ότι... Το γνώριζε πάρα πολύ καλά ο ίδιος ότι πονούσα. Και συγκεκριμένα γιατρό. Δεν θέλω να μπω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες, γιατί νομίζω ότι θα κάτσουμε να αναλύσουμε το τι ακριβώς, και εδώ δεν είναι δικαστήριο. Πήγες όμως ένα γιατρό. Όχι, δεν πήρα, ότι είχα ραγισμένα πλευρά. Γιατρό. Πώς ξέρεις ότι ήταν ραγισμένα τα πλευρά σου? Το φανταζόμουν. Γιατί έχω χτυπήσει αντίστοιχα. Έχω νιώσει και τράνταγμα και αυτό μετά από κάποιες ώρες, από ένα 24ωρο αρχίζει και πέφτει ο πόνος, δεν είναι πιο έντονος. Τέλος πάντων, δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Αλήθεια είναι, νομίζω ότι δεν αφορούν όλους, είναι πολύ προσωπικά δεδομένα. Θα πω πολύ λεπτομεριακά να σας πω ακριβώς γιατί άργησα ουσιαστικά να φύγω αφού με χτύπησε. Πηγαίνω την επόμενη μέρα στο σπίτι μου να πάρω τη βασιλόπιτα για να φύγουμε. Οι γονείς μου με είδαν ότι ήμουν σε κακή κατάσταση και τους λέω δεν πειράζει, δεν έχω πάθει κάτι. Οι γονείς μου δεν ξέραν την αλήθεια, ο πατέρας μου όμως το φανταζότανε γιατί με έβλεπε πως ήμουν. Δεν πειράζει, λέω, έχω την παλιά θλάση, μάλλον έκανα μία απότομη κίνηση και μάλλον μου ξαναβγήκε. Φεύγοντας, πάω στο σπίτι, φεύγουμε για το χωριό τέλος πάντων. Δεν πέρασα καλά. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής εγώ πονούσα, αλλά δεν μιλούσα. Συνεχίζουμε, κάνουμε την πρωτοχρονιά και μάλιστα πριν την πρωτοχρονιά συγκεκριμένα, είχαμε κάτσει στο μαγαζί του φίλου του, ο οποίος ο πρώην σύντροφός μου εξομολογήθηκε στο φίλο του ότι έκανε αυτή την πράξη. Και μάλιστα αφού έκανα την κοινοποίηση, ο ίδιος ο φίλος του με πήρε τηλέφωνο και μου είπε γιατί το κάνεις αυτό. Περνάει κάποιες μέρες και αρχίζω να νιώθω δυσφορία. Δυσφορία όμως όχι μόνο σωματική και ψυχολογική δυσφορία. Δηλαδή αρχίζει το σώμα μου να ξυπνά. Ήμουνα σε ένα ψυχολογικό σοκ και το κατάλαβα μετά. Ξυπνάω την επόμενη μέρα, βλέποντας ένα όνειρο στον ύπνο μου. Είχα δει ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόσωπο που δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη ζωή μου, που μου λέει τι κάθεσαι, φύγε. Ξυπνώντας, βλέπω, γιατί είχα κοιμηθεί πάρα πολύ αργά το βράδυ, ξυπνώντας βλέπω τα πράγματά μου, τα ρούχα μου, τα παπούτσια μου να είναι όλα κάτω. Γυρνάω, τον κοιτάω και λέω, τι κάνω εγώ εδώ? Αυτό σου αξίζει? Και φεύγω. Του είπες κάτι ή έφυγες έτσι? Του είπα κάτι, ότι θέλω να φύγω, δεν ανέχομαι να μου συμπεριφέρονται έτσι. Ίσα ο ίδιος με παρακάλεσε, έφτασε μέχρι τη δεύτερη πόρτα, γιατί μένουν σε μονοκατοικία, για να με παρακαλέσει. Δεν μπορούσε να προχωρήσει πιο έξω, γιατί βγήκε με τα ρούχα που ήταν στο κρεβάτι. Δεν γύρισα να τον κοιτάξω και έφυγα. Πήγα στο αμάξι μου και πήγα στο σπίτι μου. Μίλησα στους γονείς μου. Μίλησα και την ίδια μέρα με τον ίδιο μέσω ενός μηνύματος. Του λέω, να ξέρεις ότι σε αγαπάω πάρα πολύ, γιατί η αγάπη δεν είναι κάτι που γίνεται μία πράξη και έτσι απλά διαγράφεται. Γενικά εγώ είμαι τέτοιος άνθρωπος, έχω μάθει να συγχωρώ πολύ περισσότερα άσχημα πράγματα στη ζωή μου.
Πες με κουτορνίθι, δεν ξέρω, κάποιοι άλλοι το παίζουν πολύ δυνατοί, αλλά εγώ είμαι έτσι σαν άνθρωπος. Κλαίω και δεν θέλω να κλάψω. Το post έγινε γιατί ο κόσμος με ξύπνησε. Ζούσε ένα παραμύθι. Πραγματικά είχα σκεφτεί στη ζωή μου η σχέση που θα κάνω θα είναι ο άντρας της ζωής μου. Θέλω να κάνω παιδιά, οικογένεια, θέλω να δώσω τα πάντα. Δεν με νοιάζει αν εξαφανιστώ και αν δεν κάνω κάτι για μένα. Να και... σε ρωτήσω κάτι, ναι, και συγγνώμη που σε διακόπτω. Το περιστατικό αυτό που μας περιέγραψες, ναι, με την κλωτσιά, με τα πλευρά, τα πονεμένα και όλα αυτά, ήταν το πρώτο περιστατικό? Όχι, έχουν γίνει πάρα πολλά περιστατικά σωματικής και δημοσίας. Βίας. Και δημοσίως βεβαίως και στο μαγαζί που δούλευε απ' έξω και πολλά άτομα το γνωρίζουν στην πόλη αυτό. Είδες το πρώτο περιστατικό. Για ποιο λόγο να μείνεις με έναν άνθρωπο ο οποίος σου ασκεί βία? Του έδωσα ευκαιρίες. Γιατί μου ζητούσε απεγνωσμένα συγγνώμη. Είχα φύγει άπειρες φορές από το σπίτι. Δεν ήταν καθόλου η υγιής η σχέση. Άλλο τι θέλαμε να παρουσιάζουμε. Πραγματικά είχα δεχτεί πάρα πολύ πίεση σε αυτή τη σχέση. Ουσιαστικά με διάβασε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Πίστευε δηλαδή ότι θα αλλάξει? Πίστευα, ότι ναι. Γενικά, εγώ είμαι ένα τέτοιο άνθρωπο. Δεν συμβάνει τυχαίο, έτσι. Ναι. Και σε ρωτάω, γιατί πολλές γυναίκες και πολλές κοπέλες, οι οποίες βρίσκονται εγκλωβισμένες μέσα σε μία σχέση, πολλές φορές συγχωρούν μία πράξη βίας, είτε είναι σωματική, είτε είναι λεκτική, είτε είναι συναισθηματική. Γιατί η βία δεν είναι μόνο σωματική. Ακριβώς με την ελπίδα ότι ο άλλος μπορεί να αλλάξει. Δυστυχώς όμως η ιστορία έχει δείξει ότι από τη στιγμή που ένας άνθρωπος εκφράσει με βίαιο τρόπο τη συμπεριφορά του, είτε σωματικά είτε λεκτικά, δυστυχώς αυτό δεν αλλάζει. Το πρώτο συμβάν που έγινε στην αρχή της σχέσης μας ήταν έξω από το μαγαζί, το